Ξεκινάμε το δεύτερο βιντεάκι από τα ανατολικά, ενώ το πρώτο έγινε λήψη από τα βόρειο-ανατολικά. Εδώ στα κέντρο, περίπου στο κέντρο είμαι του γηπέδου, βλέπουμε τη Βασίλισσα Θύρα 22, πώς εκεί διαμορφωθεί σήμερα. Βλέπουμε το δικέφαλο στα δυτικά του τομέα και να συνεχίσουμε λίγο πιο λεπτομεριακά, αφού δούμε εκεί το τζίγκο που από κάτω είναι ο τομέας 5 και εμφανίζεται στην κάμερα στο κάτω μέρος της οθόνης το κίτρινο αυτό που είναι η γέφυρα. Φαίνονται εδώ οι τένοντες, παιδιά, στο κέντρο ακριβώς της οθόνης. Αυτά τα ασημένια είναι οι τένοντες, είναι μέσα κρυμμένοι σε αυτούς τους θύλακες που είναι από ίνοξ. Έχουν μπει ήδη 16 και 16:32. Λοιπόν, πάμε εδώ. Τομέας 7. Κιτρινοκαπελάκηδες εις το έργο τους. Τομέας 6. Συνεχίζει με τομέα 6. Βλέπουμε μια πτήση από τον βορειοανατολικό πια γερανό. Οι ονομασίες θα δοθούν μέσα από τα μηνύματα που θα μου κάνετε, τόσο στο Facebook όσο και στο YouTube. Τα σίγουρα τρία ονόματα, παιδιά, θεωρώ για μένα είναι ο Μήμης Παπαϊάνου, ο Κώστας Νεστορίδης, που μέσα από το κανάλι μου θέλω να πω τόσο σε αυτόν όσο και στο γιο του, το Γιώργο, να είναι γερός και να φτάσει τα 100 και να τα ξεπεράσει. Είναι ήδη στα 88. Ο Κώστας Νεστορίδης, ο μεγάλος ο Νέστορας. Και το τρίτο θα βάλω ένα μπακ, έτσι, που για μένα δεν θα αλλάξει αυτό το όνομα. Είναι ο Λάξος Νικολάου. Το έχω πάρει λίγο πατριωτικά το θέμα, γιατί θέλω να μάθετε ότι είναι θείος μου. Ο Λάξος Νικολάου και ο πατέρας μου, ο συγχωρεμένος, ήταν ξαδέλφια. Γι' αυτό και η τόση αγάπη μου για την ΑΕΚ. Ξεκίνησε από το Λάκη τον Νικολάου και τώρα στη μέση ηλικία που έχω φτάσει πια, έχω καταλάβει το νόημα της ζωής, έτσι. Έχω δει 5-6 πράγματα παραπάνω από την πιτσιρικαρία. Περιμένω από εσάς τα δύο άλλα ονόματα που θα κλείσουν την πεντάδα των Γερανών. Θέλω πολύ, όχι από την πιτσιρικαρία, από την πιο παλιά γενιά, ένα όνομα δυνατό που παίζει, παιδιά, είναι ο Μαρόπουλος, έτσι. Να θυμηθούμε και την ιστορία, ποιος μεγάλωσε το όνομα της ΑΕΚ. Ο Μαρόπουλος ήταν ένας από αυτούς. Περιμένω τα δικά σας τα μηνύματα και τα δύο τα ονόματα είναι δικά σας. Πάμε. Βλέπουμε εδώ την πεντάδα των Γερανών. Η πτήση την έκανε ο βόρειο-ανατολικός Γερανός. Είχαμε μείνει τομέα 7, έτσι, μετά από αυτό το καταιγισμό μηνυμάτων του μυαλού και της γλώσσας μου που πήρατε μόλις τώρα σε αυτό το δεύτερο βίντεο. Κοιτάμε τον τομέα 7 από τα κεντρικά, έτσι, και ένα γενικό πλάνο προς τον νότο. Είναι αυτό εδώ το σημείο, ανατολική σκεπαστή και δυτική σκεπαστή. Ανατολική δεν βλέπω δουλίτσα, δυτική πιστεύω πως υπάρχει κίνηση, βλέπω κιτρινοκαπελάκηδες, πάω εκεί. Συνεχίζω, μάγκες, με το τρίτο βίντεο. Ζήτω η ΑΕΚ και πάνω απ' όλα, παιδιά, εσείς με βλέπετε και με ακούτε, υγεία. Να προσέχετε, να αγαπάτε την οικογένειά σας. Το ύψιστο αγαθό είναι η υγεία του ανθρώπου και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Να είμαστε καλά, παιδιά.